Νίκο, το 2017 έχει μπει εξαιρετικά για τον Κεραυνό, έτσι. Δεύτερη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, επιβλητική μάλιστα, με μεγάλη διαφορά. Ναι, όπως τα είπες, το 2017 έχει μπει με τον καλύτερο τρόπο. Ξεκινήσαμε το πρώτο παιχνίδι στη Λάρνακα, όπου ήταν μια μεγάλη νίκη. Και δύο εβδομάδες μετά πήραμε και το σημερινό παιχνίδι εδώ, που ουσιαστικά το σημερινό παιχνίδι είχε τη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί αν χάναμε σήμερα, θα ακυρώναμε τη νίκη της προηγούμενης εβδομάδας. Το παιχνίδι ήταν, το περιμέναμε αυτό το παιχνίδι. Θέλαμε όλη τη χρονιά να φτάσουμε εδώ και να είναι στο χέρι μας να διατηρηθούμε στην πρώτη θέση. Και πιστεύω ότι μετά από αυτή τη νίκη είμαστε πολύ κοντά στο στόχο μας. Στο στόχο μας, που είναι να τελειώσουμε στην πρώτη θέση. Πάντως έχετε χτίσει πραγματικά χαρακτήρα σαν ομάδα. Είδαμε την ΑΕΚ να αντεπιτίθεται, να φτάνει τη διαφορά πολύ κοντά στους 3 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Είχατε όμως τον τρόπο να απαντάτε σε όλα τα δύσκολα σημεία, έτσι. Ναι, εντάξει, εμείς περιμέναμε τη αντιδράσια, γιατί κακά τα ψήματα είναι μια πολύ καλή ομάδα, είναι πρωταθλήτρια τα τελευταία 2 χρόνια. Σίγουρα δεν θα είχαν τα χέρια κάτω. Περιμέναμε την αντίδρασή τους. Εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ στην προπόνηση για τέτοιες καταστάσεις και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε. Να αντιδράσουμε και να ξαναφέρουμε το παιχνίδι εκεί που το θέλουμε. Και βλέπουμε όλους τους παίχτες να έχουν το ρόλο τους, να παίρνουν όλοι σκορ. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο καθένας έχει το ρόλο του, ο καθένας ξέρει τι κάνει στο γήπεδο. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που πάμε και τόσο καλά. Σας βλέπουμε πολύ δεμένους στον πάγκο, έτσι. Αυτοί που κάθονται έξω είναι σαν να παίζουν. Είμαστε μια οικογένεια. Φέτος ειδικά και πέρσι ήμασταν, αλλά ειδικά φέτος έχουμε δεσμευτεί όλοι μεταξύ μας και στα ποδητήρια υπάρχει φοβερό κλίμα. Και πραγματικά είμαστε μια οικογένεια. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τίτλους. Σίγουρα είναι νωρίς. Υπάρχουν ακόμα 7 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει και Final Four κυπέλλου σε λίγο καιρό. Ναι, υπάρχουν 7 αγωνιστικές για την κανονική περίοδο. Υπάρχει και το Final Four του κυπέλλου. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να κρατήσουμε την ομάδα σε αυτά τα επίπεδα και ελπίζουμε να κατακτήσουμε τους στόχους μας. Είσαι σε μια από τις πιο ώριμες περιόδους της καριέρας αυτή τη στιγμή, έτσι. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να έχεις δίπλα σου νεαρά παιδιά, τα βοηθάς, τα συμβουλεύεις? Ναι, προσπαθώ και μέσα στην προπόνηση και γενικά στα ποδητήρια να τους μιλάω, τους δίνω κάποιες συμβουλές. Και εντάξει, είμαι σε μια καλή ηλικία. Νιώθω ότι παίζω το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας μου μέχρι τώρα και συνεχίζω. Νιώθεις δικαιωμένος για την επιλογή σου να μείνεις στο Κεραυνό, γιατί είχες προτάσεις και από την Ελλάδα, είχες γενικά πάρα πολλές προοπτικές. Υπήρχαν κάποιες προτάσεις. Σίγουρα νιώθω δικαιωμένος, γιατί η ομάδα πάει καλά, εγώ πάω καλά. Και πιστεύω ότι θα κατακτήσουμε τους στόχους μας. Τι ήταν αυτό που σε κράτησε περισσότερο στην ομάδα, ας πούμε? Με κράτησε η βλέψη που έχει η ομάδα και η ατέλειωτη δουλειά που αφήσαμε πέρσι. Θέλω να κερδίσω τίτλο με τον Κεραυνό και σίγουρα η διοίκηση και ο προπονητής κάνουν τα πάντα για να με κρατήσουν εδώ. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.